Επιστρέφουμε στις εκδηλώσεις που θα γίνουν σήμερα για την 48η θλιβερή επέτειο της τουρκικής εισβολής. Απόψε έχουμε εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο, θα αρχίσει στις 8:30, θα μεταδίδεται απευθείας από το ΡΙΚ 1 και θα παρουσιαστεί σε παγκόσμια πρεμιέρα το ορατόριο «Πονεμένες Παναγίες», που αποτελεί φόρο τιμής στις μητέρες των αγνοωμένων. Ο συνθέτης Μάριος Ιωάννου Ηλία είναι εδώ μαζί μας. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα και θα επανέλθουμε με συζήτηση με τον κύριο Ηλία. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον δόκτορα Μάριο Ιωάννου Ηλία, συνθέτη και επιτηρητή διδακτορικών διατριβών στο Βασιλικό Κονσερβατόριο των Βρυξελών. Καλό μεσημέρι, κύριε Ηλία. Καλώς σας βρήκα, κύριε. Λοιπόν, πήραμε έτσι μια γεύση από αυτό το ορατόριο. Θα είναι όντως η παγκόσμια πρεμιέρα απόψε? Ναι, είναι η παγκόσμια πρεμιέρα, διότι το συγκεκριμένο έργο ήταν ειδική ανάθεση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν 3 χρόνια. Δεν ευτυχήσαμε να την έχουμε την πρεμιέρα το 20 ούτε το 21 λόγω του κορονοϊού και ευτυχούμε να την έχουμε σήμερα. Είναι πρεμιέρα, πιστεύω, από διάφορες πτυχές, όχι μόνο ως έργο αυτών καθ' αυτών, αλλά και των στοιχείων των οποίων πιστεύω ότι για πρώτη φορά συνυπάρχουν μέσα σε έναν έργο. Και να αναφέρω χαρακτηριστικά τα εκκλησιαστικά σκεύη, η βυζαντινή χοροδία μαζί με την χοροδία των νέων, δηλαδή η δυτικοευρωπαϊκή μουσική συνυπάρχει με την βυζαντινή. Όπως επίσης, πέραν από αυτά τα μουσικά στοιχεία, υπάρχουν εξωμουσικά δραματουργικά αποσπάσματα, τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την τουρκική εισβολή. Και αν μιλούμε για τον ήχο της εισβολής, βεβαίως δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από τον αυξομοιούμενο ήχο της σιρήνας, αλλά και τον ήχο των τυφεκίων. Γι' αυτό και στο συγκεκριμένο έργο θα ακούσει κανείς και θα δει έναν άγημα τυφεκιστών, οι οποίοι συνυπάρχουν αρμονικά μέσω αυτού του δραματικού και συνδετικού με το θέμα μας ήχων σε αυτόν το πνεύμα. Ναι, βλέπω εδώ, διαβάζοντας λίγο για αυτό το έργο, είναι αυτός ο συνδυασμός λυρικών και λαϊκών τραγουδιστών. Υπάρχει χοροδία νέων, βυζαντινή χοροδία, συμφωνική ορχήστρα, κρουστά, έτσι. Υπάρχουν εκκλησιαστικά όργανα και ηλεκτρονική ήχη. Και όπως μας είπατε, έχουμε και ήχους σιρήνων και ήχους τυφεκίων, πυροβολισμών. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και πώς συνδυάζονται όλα αυτά? Είναι μια τεχνική την οποία άρχισα να εξελίσσω εδώ και 20 χρόνια. Mm-hmm. Ονομάζεται το σκεπτικό της πολυμεσότητας και η ουσία και η προσπάθεια αυτού του όλου σκεπτικού είναι να ενσωματώνει και εναρμονίζει στοιχεία τα οποία εκ της φυσικής τους μορφής είναι ανώμια μεταξύ τους. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το ενδιαφέρον και το πρωτοποριακό σε όλη αυτή την προσπάθεια. Βεβαίως,
να πω ότι το αποτέλεσμα δεν έχει πειραματικό χαρακτήρα, αλλά έχει αυτήν την αρμονική διάθεση και επίσης και την σημασία του να επικοινωνεί με τον κόσμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το θέμα μας έχει να κάνει με την τραγική φιγούρα της μάνας του αγνοωμένου, mm-hmm. ταυτόχρονα και όλων όσων έχουν χάσει βεβαίως παιδιά στον πόλεμο, γι' αυτό έχει και ένα αντιπολεμικό, θα έλεγα, μήνυμα, και αυτή η αμεσότητα επιτυχάνεται μέσω των κειμένων. Όπως πιστεύω θα έχετε δει, τα κείμενα από μόνα τους, επίσης εκ πρώτης όψεως, μοιάζουν να μην μπορούν να συνυπάρχουν, διότι έχουμε βυζαντινούς ύμνους, δηλαδή από τη θρησκευτική υμνολογία, έχουμε δημοτικά τραγούδια, έχουμε ποίηματα τα οποία έχουν γραφτεί ειδικά για το συγκεκριμένο έργο από σύγχρονους ποιητές, όπως επίσης και λαϊκούς ποιητές, και εν κατακλείδη έχουμε τη δημοτική, την αρχαία ελληνική, την νέο-ελληνική, ναι, γλώσσα, η οποία συνυπάρχει σε αυτόν όλον το φάσμα που έχουμε. Ναι, βλέπω εδώ ότι χωρίζεται σε τρία μέρη. Είναι συνδυασμός αρχαίας τραγωδίας, εκκλησιαστικής παράδοσης, παραδοσιακής μουσικής και σύγχρονης ποίησης. Μάλιστα. Και θα έχουμε απαγγελία ποιημάτων. Όχι, δεν υπάρχει απαγγελία, ούτε υπάρχει μελοποίηση με την παραδοσιακή κατανόηση του όρου. Απλά όλα αυτά και τα κείμενα χρησιμοποιήθηκαν, θα το έλεγα, όπως νότες. Δηλαδή, στην όλη προσπάθεια δημιουργήθηκε έναν ενιαίο λιμπρέτο, δηλαδή έναν ενιαίο κείμενο που προσπαθεί να συνενώνει όλα αυτά τα κείμενα, και μία τεχνική την οποία χρησιμοποιώ είναι ότι το έργο περιέχει τρία μέρη, τα οποία είναι παράλληλα με τις τρεις τελευταίες πράξεις της εβδομάδας των παθών, δηλαδή τη Μεγάλη Πέμπτη που είναι η Σταύρωση, τη Μεγάλη Παρασκευή που είναι ο Επιτάφιος και το Μεγάλο Σάββατο που είναι η Ανάσταση. Ναι. Και πονεμένες Παναγίες, απλά να αναφέρω μία πολύ χαρακτηριστική εικόνα που σχετίζεται άμεσα με την Κύπρο, της Αγίας Παρασκευής, η οποία απεικονίζεται να κρατά το Χριστό μπροστά σε μία εικόνα ή σε μία φωτογραφία, θα λέγαμε. Και αν τις δει κάποιος τις μάνες των αγνωμένων, πώς ήτανε και πώς όσες έχουν επιζήσει ακόμα σπαράζουν με αυτήν τη συγκεκριμένη την εικόνα, νομίζω δεν θα ήταν τίποτε άλλο. Βεβαίως, και με τις φωτογραφίες των παιδιών τους, βεβαίως κανείς μπορεί να αντιληφθεί τον συμβολισμό και την φιγούρα της Παναγίας και τη δύναμη που έχει μέσα στην κοινωνία. Και μετά από αυτή την παγκόσμια πρεμιέρα θα παρουσιαστεί και κάπου αλλού αυτό το έργο, αυτό το ορατόριο, κύριε Ηλία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να αναφέρουμε. Ναι. Υπήρξαν δύο εισηγήσεις. Βεβαίως να σας πω, όπως έχετε δει από τα στοιχεία, ότι πρόκειται για έναν πολύπλοκο και πολυσύνθετο εγχείρημα, με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συντελεστές οι οποίοι πρέπει να συνυπάρξουν και βεβαίως και να χρειάζονται και πάρα πολλές πρόβες. Ήδη ξεκινήσαμε από το Σεπτέμβρη, την τελική φάση, το Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας, του οποίου η μουσική χοροδία είναι αναπόσπαστο μέρος και σημαντικό στο όλο ορατόριο, ήδη πριν δύο χρόνια. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα έργο το οποίο χρειάζεται μια χρονική διάρκεια για να μπορέσει να υλοποιηθεί, και πιστεύω αυτή είναι και μια από τις αξίες ενός τέτοιου έργου, διότι έχουν βάθος και διάρκεια, και το ίδιο ευελπιστώ και για την απήχησή του. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία, και βεβαίως οι τηλεθεατές μας, συγγνώμη, οι τηλεθεατές μας θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν απευθείας από το ΡΙΚ1 απόψε στις 8:30. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή συνέχεια.